νομίζω ότι το μάτς σας τέριαξε σήμερα. Καταφέρατε πλέον τους βαθμούς. Ναι, έτσι είναι. Κάνανε μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά. Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι του Παναρκαδικού, αλλά εκεί είχαμε τρεις απουσίες, τρεις τραυματισμούς στη τελευταία στιγμή. Χάσαμε και το Δήμο τον Νινιό σήμερα, ένα προσφυλές του πρόσωπο έφυγε από τη ζωή. Παίξαμε και για το Δήμο. Άλλη μια Κυριακή άδεια, άλλη μια Κυριακή ρηχή, αλλά άλλη μια Κυριακή απόλυτη κάταθεση ψυχής. Και ήρθε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ιδιαίτερα συμπαθής ομάδα. Γιατί και στο πρώτο γύρο, που και αυτή ήταν ζωντανή, αλλά και εμείς ό,τι προσπαθούσαμε, έγινε ένα παιχνίδι σε απόλυτα αθλητικά πλαίσια. Για τη συνέχεια. Η συνέχεια δεν αλλάζει κάτι. Μένουν κάποια παιχνίδια τα οποία θα τα παίξουμε όσο πιο καλά μπορούμε και έχουμε πει για την ιστορία του συλλόγου, τη δική μας την ηθική ικανοποίηση και την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Γιατί εγώ θέλω τα παιχνίδια παίζονται μόνο με στο γήπεδο και όποιος είναι καλύτερος ή χειρότερος να κερδίσει, να πέσει, να ανέβει μέσα στο γήπεδο. Πιεστήκατε πολύ το δεύτερο ημίχρονο, αλλά τα καταφέρατε. Λογικό και επιβεβλημένο, μείναμε και 10 σε πολύ μεγάλο λάθος του αθλητή μας. Δεν δικαιολογείται αυτή η συμπεριφορά. Το αριστερό μπακ έπαιξε 90 λεπτά. Απροπόνητος όλη την εβδομάδα από το στρατό και επειδή έκανε χθες κάποιο άγημα, τον αφήσανε σήμερα να βγει. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε πόσο ωριακά ήταν να είναι ανταγωνιστική η εικόνα της ομάδας ή να γκρεμάσουμε τελείως και να φεύγουμε και τραυματίες από το γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε...